TV. Σήμερα οι δύο ομάδες δίνουν το δεύτερο παιχνίδι μεταξύ τους. Παιχνίδι το 1-1 πριν από 15 ημέρες αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς και για τους δύο, με την ΑΕΚ λόγω του ότι είναι γηπεδούχος σήμερα να έχει τον πρώτο λόγο να θέλει να καθαρίσει το μάτσε, μια αρκετά ιδιαίτερη ημέρα για την ίδια, για τους φίλους της, χαμογελαστής στις εξέδρες, φαντάζομαι και όσοι είναι και στα σπίτια τους, η πολύ σημαντική επιστροφή ενός πολύ αγαπημένου παιδιού της κιτρινόμαυρης εξέδρας, του Σέρχιο Αραούχο. Φέρετε, θα το δούμε και στην απεικόνιση για τις ενδεκάδες με τον Παναγιώτη Τσιντότα κάτω από τα δοκάρια, όπως ήταν και στην Τρίπολη. Ο Σιμάνσκι θα παίξει και σήμερα βασικός, το έκανε και κόντρα στον Ολυμπιακό. Παολίνιο, Βράνιες, Βάρνας, Χουλτ είναι η τετράδα της άμυνας. Κρίστιτσιτς, Μάνταλος και Σιμάνσκι, τριάδα της μεσαίας γραμμής. Αλμπάνης, Βέρντε και στην κορυφή Ολιβάγια, οι επιλογές του Μάσιμο Καρέρα για αυτό το παιχνίδι. Εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας βλέπουμε και τους τρεις διαιτητές της αναμέτρησης. Ο κύριος Μαλούτας από το σύνδεσμο Η Μαθίας, ο άρχον του αγώνα. Και πάμε και στον Αστέρα Τρίπολης με τον Παπαδόπουλο. Δεν αλλάζει τερματοφύλακα ο Μίλαν Ράσταβατς κάτω από τα δοκάρια, αλλά είναι και από τα ελάχιστα πράγματα που δεν αλλάζει, είναι η αλήθεια. Κότσιρας, Πασαλίδης, Ματρικάρντι, Ορτέγκα στην άμυνα. Μπόρχα Φερνάντεθ και Βαλιέντε τα δύο αμυντικά χαφ. Μαρκ Φερνάντεθ από τη μία, Μπελόκ από την άλλη. Χαουρέγκι πίσω από τον Παράλες, που επέστρεψε ο Παράλες από την τιμωρία του από το ματς με την Λαμία. Ισόπαλο 1-1 εκείνο το παιχνίδι. Ισόπαλο και το τελευταίο ματς έξω στο πρωτάθλημα. 0-0 με τον Ολυμπιακό. Από τα αριστερά τώρα προσπαθεί να επιτεθεί η ΑΕΚ. Καλά η πάσα του Αλμπάνη προς τα πίσω για το Μάνταλο δεν είναι καλή. Όμως ο ίδιος διορθώνει και αναζητά το Χουλτ. Τον βρίσκει το Χουλτ, το γύρισμα. Δεν προλαβαίνει ο Λιβάγια. Ήταν λίγο πιο δυνατή η μεταβίβαση του Χουλτ. Στην πρώτη απειλητική στιγμή στο ματς, στο 9. Στην προηγούμενη μονομαχία ο Παολίνιο βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο. Τον βλέπετε εδώ, πιάνει τον δεξιό του αγώνα. Ομάδες ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα για τα δεδομένα ειδικά της Ελλάδας. Ναι, έχει κλειδώσει το χέρι ο Χαουρέγκι και όπως πέφτει κρατά το χέρι ο Χαουρέγκι του Παολίνιο, οπότε είναι εντελώς ανεξέλεγκτη η πτώση. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Πάμε στον Πάνο Μάλαμα. Παιχνίδι, λανθασμένη πάσα όμως του Κότσιρα, δεν μπόρεσε να βρει τον Μάρκ Φερνάντεθ. Κάθετα για τον Χουλτ. Δεύτερη φορά που πατά περιοχή ο Χουλτ. Το γύρισμα για τον Λιβάγια. Ωραία η πάσα του Λιβάγια. Ο Μάνταλος, η κόντρα στα δίχτυα. Από τα πόδια του Μάνταλου η ΑΕΚ ανοίγει στο 14 το σκορ. Ο Πέτρος Μάνταλος φτάνει στα 9 τη φετινή σεζόν. Και την δεύτερη φορά που ουσιαστικά πατά περιοχή από την ίδια πλευρά, από την αριστερή πλευρά, η Ένωση βρίσκει και τον γκολ. Δημιουργία Λιβάγια το τέρμα για τον Πέτρο Μάνταλο. Πολύ νωρίς προβάδισμα στο σκορ, χωρίς να έχει κάποιον καταιγιστικό ρυθμό το παιχνίδι. Εκμεταλλεύτηκε αυτή εδώ τη φάση. Ο Λιβάγια πάσαρε εξαιρετικά, ακινητοποίησε τρεις παίχτες και ο Μάνταλος σκόραρε. Απ' την πάσα του Λιβάγια βρίσκει και στο πόδι του αμυνόμενου η μπάλα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι πήγαινε προς την εστία, οπότε κανονικά στο Μάνταλο. Ναι, βέβαια. Κανονικά στο Μάνταλο είναι το γκολ. Από την επαφή που είχε με τον Ματρικάρντι. Το μάτς και ολοκληρωθεί το 90 λεπτό, θα οδηγηθεί στην παράταση βέβαια. Έχει μπει πολύ γρήγορα γκολ για την ΑΕΚ. Αυτό που θέλει είναι να καθαρίσει το μάτς. Και εδώ έχει την ευκαιρία, γιατί ο Αλμπάνης δεν είναι εκτεθειμένος. Πλασάρει ο Αλμπάνης, 2-0. Στο 17 η ΑΕΚ φαίνεται να καθαρίζει την πρόκριση πριν καν το πρώτο 20 λεπτό. Λέγαμε νωρίτερα ότι είναι μια ιδανική ημέρα για την Ένωση με την απόκτηση του Αραούχο. Γίνεται ακόμη πιο όμορφη με το πολύ γρήγορο προβάδισμα. Φαίνεται να φεύγει κανονικά ο Αλμπάνης. Σίγουρα θα χρειαστούμε κι άλλο replay για να είμαστε 100% βέβαιοι, αλλά έτσι φάνηκε στο αρχικό replay. Ο Αλμπάνης εκτέλεσε δεύτερο φετινό του γκολ και η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά στην πρόκριση, παρότι έχει πολύ δρόμο ακόμα. Σωστά φαινότανε κανονικότατο το γκολ από τον Χρήστο Αλμπάνη. Χουλτ προσποιείται,
Ο Αλμπάνης εντός παιχνιδιού. Όχι, δεν είναι εντός παιχνιδιού. Με την υπόδειξη του βοηθού. Εκτεθειμένος ο Αλμπάνης και πάλι από την αριστερή πλευρά η ΑΕΚ. Αλλά δείχνει ότι και με τον Μάσιμο Καρέα στον πάγκο, βλέπουμε σε replay και με τη γραμμή ότι όντως το πόδι του Αλμπάνη ήταν πιο μπροστά στην προηγούμενη. Πέντε παίχτες των φιλοξενούμενων στην περιοχή. Στόχος είναι ο Μπαράλες, ο Βράνιες νικητής. Και μάλιστα κερδίζει και το φάουλ από τον Μπαράλες. Εδώ η προηγούμενη φάση για την διαμαρτυρία του Μπαράλες. Μια μονομαχία στον αέρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει απολύτως τίποτα ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Σοφάς Μάνταλος. Πάσα για τον Λιβάγια, ο οποίος είναι στην περιοχή. Πολύ περισσότερο έχασε το κοντρόλ ο Λιβάγια και συνέχεια έπεσε. Θα έχουμε διπλή αλλαγή από τον Αστέρα. Θα βγει ο Μάρκ Φερνάντες και ο Μπελόκ. Θυμίζω ο Μπελόκ έχει και κίτρινη κάρτα. Και θα μπουν ο Ριέρα και ο Κρέσπι. Διπλή αλλαγή λοιπόν. Ενώ η ΑΕΚ προσπαθεί και πάλι από τα δεξιά. Ο Λιβάγια, ο Αλμπάνη στην περιοχή. Δεύτερο γκολ, όχι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία το Αλμπάνη. Λίγο έλειψε να είχαμε το 3 στα 3 ουσιαστικά για την ΑΕΚ. Σε σημαντικές στιγμές το παιχνίδι να έχει και 3 γκολ. Τρομερή προσπάθεια του Λιβάγια. Δεν φάνηκε τόσο καλά στην κανονική ροή. Είναι εκπληκτική προσπάθεια του Λιβάγια. Σηκώνει την μπάλα με τα δύο πόδια και χωρίς να βλέπει τσιμπά όσο πρέπει για να βρει τον Αλμπάνη. Πανέμορφη κίνηση Λιβάγια. Κρίμα που δεν ολοκληρώθηκε. Και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, ας δούμε τη φάση. Να δούμε τον Μάνταλο. Θα πάει ένας με έναν ο Μάνταλος με τον Πασαλίδη. Θα τον ξεπεράσει, θα πατήσει περιοχή. Αλλά δεν μπορεί να βάλει έτσι το κορμί του ώστε να στρίψει την μπάλα προς την εστία. Ευκαιρία πάντως για την ένωση στο 68. Ολοκλήρωσε πάνω. Δεν θέλει να κάνει την κάθετη πάσα και θα την κάνει σωστά για τον Ριέρα. Αυτός για τον Μπαράλες, το σούτ στην κίνηση του Μπαράλες ψηλά πάνω από την εστία. Αλλά είναι η πιο απειλητική στιγμή του Αστέρα Τρίπολη στο μάτς. Χρειάστηκε να περάσουν 70 λεπτά. Την μπάλα από τον Αλμπάνη, θέλει να βρει το Σιμάνσκι. Ωραία κατέβασε, άπλωσε πολύ ωραία για τον Λιβάγια. Το πλασέ βιαστικό στην αγκαλιά του Παπαδόπουλου. Ορτέγα. Σέντρα με τον Πασαλίδη να παίρνει την κεφαλιά πάνω από την εστία. Έχει ματώσει ο Λιβάγια και βγήκε για να σταματήσουν την αιμορραγία για να συνεχίσει το μάτς. Άλλη πάσα του Σβάρνα. Ο Αλμπάνης με καταπληκτική προσπάθεια κρατάει και την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Κάνει και την τρίπλα ο Αλμπάνης. Θέλει να γυρίσει ο Παπαδόπουλος, του στερεί τη δυνατότητα. Ο Σιμάνσκι σουτάρει out.